Εσείς ξέρετε καλύτερα. Εμείς ξέρουμε καλύτερα από πού και ως. Εσείς κάνατε επιτόπιο ρεπορτάζ. Εμείς είμαστε μακριά το ρεπορτάζ. Αυτό το λέμε. Εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, θα τα πούμε. Τα πολιτικά. Τα πολιτικά. Σωστά. Και πολιτικά. Εδώ πέρα η αστυνομία γίνεται χαμός. Γίνεται σουρωτήρι είναι τα πράγματα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέτε για αυτά που βγήκαν τα δημοσιεύματα. Για λόγους και τα λοιπά. Δηλαδή είναι εξωφρενικό αυτό το πράγμα τώρα που τα λέμε. Θα μου πεις πέστε από τα σύννεφα που λέει Δημήτρης Αξιώσης. Και οι δύο υποθέσεις έχουν πάρει τον δρόμο της νοημοσύνης. Εκτός από αυτό να λες και ένα άλλο. Εκτός από το έχει πάρει τον δρόμο της νοημοσύνης. Να λες επίσης το μαχαίρι θα φτάσει στο Γόγκαλο. Έτσι. Και επίσης ένα τρίτο που θα λες οπωσδήποτε. Και επίσης ένα τρίτο που θα λες οπωσδήποτε θα είναι, είναι θέμα παιδείας. Ωραίο γι' αυτό. Αυτά τα τρία άμα τα λες. Είναι κλισέ, μπορεί να λες. Αυτά εδώ δεν είναι θέμα παιδείας. Παρακαλώ. Λοιπόν, σε κάθε χώρο υπάρχει ένα προβληματικό κομμάτι, μικρό ή παραβατικό. Διεφθαρμένο. Ναι, σε όλους τους χώρους. Μην κρυβόμαστε τώρα. Όχι, στη δημοσιογραφία δεν υπάρχει. Να λέμε τα σύγκαση. Να ξέρουμε τι λέμε. Εάν υπάρχει, δεν αφορά όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όπως συμβαίνει και με την αστυνομία. Υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους πάρα πολύ σωστά και τους έχουμε ανάγκη, διότι υπάρχει παραβατικότητα. Τους έχουμε ανάγκη, δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει παραβατικότητα, διότι πρέπει να μας προστατεύουν. Έτσι. Αν λοιπόν ένα μικρό κομμάτι είναι παραβατικό ή προβληματικό, πρέπει όλα αυτά να παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης, των εσωτερικών υποθέσεων και της δικαιοσύνης. Ναι, όμως σε κάθε χώρο. 53.000 αστυνομικοί. Ναι, υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα όμως. Ναι. Να με συγχωρείτε, συμφωνώ ότι σε όλους τους χώρους υπάρχουν διεφθαρμένοι. Αυτή είναι η βρουρή της νομιμότητας. Ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο διεφθαρμένος αστυνομικός είναι επιδείο. Όταν δεν κάνεις επάγγελμα αλλά λειτουργήμα, είσαι αστυνομικός. Είσαι δικαστής. Είσαι δικαστής. Έτσι, μπράβο. Είσαι εκπαιδευτικός. Όταν είσαι διεφθαρμένος ή δεν κάνεις έντιμα τη δουλειά σου, το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Γιατί? Να πω κάτι όμως. Αυτό όλο που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες. Πρώτα απ' όλα, έβλεπα το πρωί, σταμάτησα να βάλω βενζίνη, σταμάτησαν δύο αστυνομικοί μηχανές. Κάπως τους κοίταζαν. Τώρα μπορεί να είχα και εγώ τη μύγα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι θα βγουν να σε ελέγξουν. Ναι. Θα τους πει κάποιος. Θα του πει, άντε ρε. Εντάξει, τώρα, για τον αστυνομικό που είναι στην πρώτη γραμμή. Αλίμον, την άπειρο. Ακούστε να δείτε. Θα πει ότι μιλάει, τα παίρνει από την Greek Mafia. Καταρχήν. Στα βενζινάδικα τώρα κι αυτό. Τα δημοσιεύματα αυτά που βγήκαν ελέγχονται από τη δικαιοσύνη. Για τους διαλόγους. Για τους διαλόγους. Για την Greek Mafia. Συγγενικό πρόσωπο του κ. Θεοδωρικά. Για τους διαλόγους. Για τους διαλόγους. Για τους διαλόγους. Greek Mafia λέμε. Λοιπόν. Δηλαδή εδώ εμφανίζεται. Γιώργο, συγγνώμη. Τώρα για τον ελληνικό. Είναι δυνατόν να μπορεί να διορίσει αξιωματικό να επηρεάσει τις κρίσεις και να τον βάλει μέσα να πει ο Καμπουράκης είναι ο δικός μου. Ο Στάθης, συγγνώμη Δημήτρη. Άρα πρέπει να ανοίξουμε μια συζήτηση πώς θα πρέπει να επιλέγεται η ηγεσία στην ελληνική αστυνομία. Θα πρέπει να επιλέγετε από την πολιτική ηγεσία. Το έχουμε πει πολλές φορές εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά στην ελληνική αστυνομία. Αυτό το θέμα, τα κριτήρια, η εκπαίδευση, να το βλέπουν οι κυβερνήσεις. Τα κριτήρια, την εκπαίδευση, την προώθηση. Δηλαδή πρέπει να το δούμε. Είναι επιτακτικό. Τι σχέση έχουν όμως τα κριτήρια και η εκπαίδευση με το αν ο άλλος είναι διεφθαρμένος? Μπορεί να έχει 15 πτυχία παραπάνω. Αν είναι διεφθαρμένος. Μπορεί. Άμα γίνεται ένας έλεγχος καλύτερος από την αρχή, νομίζω ότι μπορεί να αποφύγει κανείς τέτοια φαινόμενα. Όχι ότι δεν θα υπάρχουν. Το καλύτερο είναι να είναι όλοι καλωδιωμένοι και να τους παρακολουθούν όλους. Γιατί πάντα στην κοινωνία υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι παραβατικοί, έτσι. Το καλύτερο είναι να τους παρακολουθούν όλους. Ναι. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, απλώς αυτοί οι παρακολουθητές να μην είναι διεφθαρμένοι. Πώς το βλέπεις το σύστημα? Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Είναι θέμα παιδεία. Λοιπόν, έχω άλλο ένα ερώτημα. Έχω ένα άλλο ερώτημα. Εγώ άκουσα χθες τον κύριο Θεοδωρικάκο, ο οποίος είπε κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ανεξάρτητα πώς έχει κινηθεί η όλη ιστορία, αν ήταν το 18 κτλ. Σου λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, παιδιά, εγώ είχα έναν τύπο εκεί μέσα, ο οποίος δεν με ενημέρωνε. Δεν είχα ουσιαστική ενημέρωση. Τον αποπευθέντα, λες. Τον αποπευθέντα, προφανώς. Το σωματικό του εσωτερικού υποθέσεων. Έτσι το υπενήχθηκε. Όχι, το υπενήχθηκε. Το είπε καθαρά. Δεν το υπενήχθηκε. Αυτό δείχνει ένα εσωτερικό θέμα. Δηλαδή υπάρχουν φατριές εκεί μέσα. Δηλαδή αποκλείουμε τον Υπουργό από την ενημέρωση στο τέλος της μέρας. Και δεν κινείται μια διαδικασία. Ρωτάτε εμένα να απαντήσω. Τώρα ρωτάω εσάς. Προφανώς ξέρω εγώ τι να σας πω, κύριε Καλιακμάνη, και εσάς. Συγγνώμη όμως. Εντάξει, αυτό είναι το ένα που λέει, είναι πολύ σωστό. Αυτό το εντοπίσαμε όλοι. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι μια υπόθεση που λέει ο Υπουργός ότι είναι από το 18. Υπάρχουν πόσα χρόνια? Πέντε χρόνια. Εγώ θυμάμαι επίσης ότι όταν έφυγε ο προηγούμενος διοικητής, σε είπε ο κύριος Ρουμπάτης,
έστειλε ένα φάκελο στον εισαγγελέα. Ορθών. Και ο κύριος Χρυσογοίδης, ο επίσης πρώην υπουργός, έστειλε ένα υπόγειμα. Ναι, και το έστειλε στη δικαιοσύνη πίσω. Που αφορά στην Greek Mafia, ναι, θεωρητικά, αυτό έγινε ξέρουμε τίποτα από το ρεπορτάζ. Δηλαδή έγινε ένας κύκλος ωραίος. Αν έγινε τίποτα. Και δεύτερον, ο συνδικαλισμός τι κάνει αυτό. Ο συνδικαλισμός τι πρέπει να κάνει. Να πιάσει είναι στη δικαιοσύνη. Όχι, τι κάνει σε σχέση να αναδείξει πού είναι αυτή η υπόθεση. Γιατί δεν έχουμε μάθει ποια ονόματα εμπλέκονται, γιατί δεν έχει κινήσει. Να πιέσουν την πολιτική ηγεσία να πάρει πέντε αποφάσεις. Ο ρόλος του συνδικαλισμού είναι άλλος. Παρ' όλα αυτά, εμείς το λέμε συνέχεια ότι θα πρέπει οι διεφθαρμένοι να πάρουν το δρόμο που τους αρμόζει. Κύριε Καλιακμάνη, ένας τύπος, δύο τύποι, πέντε τύποι, είχαν τα τηλέφωνα ενός πρώην αστυνομικού που θεωρείται ότι ήταν ο άνθρωπος του κυκλώματος, τέλος πάντων, της νύχτας, ξέρω εγώ τι ήταν, ο οποίος από εκεί εκμεύσαν όλα το υλικό. Τα έχετε τα τηλέφωνα στο συρτάρι τρία χρόνια κάποιος. Αν προσπαθήσετε να αναλύσετε όλο το δημοσίευμα του Βασίλη του Λαμπρόπουλου, δεν τα καταφέρετε, γιατί ο Βασίλης γράφει με τέτοιο τρόπο που πρέπει να ξέρεις κάποια πράγματα για να μπορέσεις να αντιληφθείς τι ακριβώς γράφει. Επειδή έχω μία μικρή εικόνα. Ξέρουμε σε ποιους αναφέρεται, ξέρετε σε ποιον αξιωματικό αναφέρεται, σε ποιον υψηλόβαθμο αξιωματικό που ενημέρωνε σύμφωνα με τα δημοσίευματα. Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω όμως ποιος είναι ο δολοφονημένος. Άλλο είναι το θέμα μου. Ήτανε τρία χρόνια τα τηλέφωνα. Ήταν τα τηλέφωνα τρία χρόνια σε ένα συρτάρι κλειδωμένα και δεν πήγε να τα πάρει κάποιος. Και δεν ψάξαν. Πήγαν δηλαδή στον τόπο του εγκλήματος, όταν δολοφονήθηκε αυτός ο άνθρωπος. Πήγαν στον τόπο του. Κάποιος πήρε τα τηλέφωνα και δεν τα ανοίξαν τα τηλέφωνα. Τα κρύψαν τα τηλέφωνα. Τον κατάλογο. Τον τηλεφωνικό τον κατάλογο. Ξέρω εγώ τι είναι. Αυτό είναι παράνοια όμως. Αν τα κρύψαν όλα. Αν τα κρύψανε, πώς βγήκαν όλα αυτά τώρα, ότι σε τηλέφωνα και σε υπολογιστές δολοφονημένων υπήρχαν συνομιλίες με ανώτατους αξιωματικούς. Πώς βγήκαν αυτά, αν τα κρύψανε. Δηλαδή τα κρύψανε και τα είχαν κάπου να τα χρησιμοποιήσουν την κατάλληλη στιγμή. Μπορεί. Και ποια θα ήταν η κατάλληλη στιγμή. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Για ποιους λόγους είναι η κατάλληλη στιγμή. Υπονοείται για τις κρίσεις. Μιλάς με γρίφους, γέροντα. Υπονοείται για τις κρίσεις που έγιναν στην Ελλάδα. Το γέροντα. έτσι λέει. Γέροντα, ναι. Που δεν μιλάμε με γρίφους. Νομίζω ότι αυτό δεν λέτε. Ότι έγιναν αυτές οι αποκαλύψεις τόσα χρόνια μετά, ακριβώς επειδή μεσολάβησε η κρίση. Άρα γίνεται ένα τζόκ. Πάντως ο υπουργός ζήτησε να ασχοληθεί των εσωτερικών υποθέσεων και θα ακολουθήσει ενδεχομένως η δικαστική οδός. Αληθώς. Επενεύει και ο κύριος Ντογιάκος. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα βγει μια άκρη. Θα βγει μια άκρη, γιατί το χρωστάμε σε κάποιους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή και δεν μιλάω για... Για συναδέλφους σας που έπαιζαν θύματα, ακριβώς. Σε συναδέλφους μου, αλλά και σε συναδέλφους σας. Μην ξεχνάτε ακριβώς ότι έφυγε ένας δημοσιογράφος. Ο Γιώργος Καραϊβάς. Σωστό. Που η υπόθεση αυτή δεν έχει εξιχνιαστεί. Λοιπόν, έτος Καραϊβάζη. Μπορώ, ναι, έτος Καραϊβάζη η ΕΣΥΑ, γιατί το οφείλουμε αυτό στη μνήμη ενός συναδέλφου, όπου δεν έχει εξιχνιαστεί ακόμα η δολοφονία του, ποιοι είναι από πίσω, τι έγινε. Αυτό πλήττει την ελευθεροτυπία, πλήττει την πολυφωνία και αφιερώνουμε το 23 στη μνήμη του Γιώργου Καραϊβάζ, ελπίζοντας να πέσει άπλετο φως στην ιστορία αυτή.